Παραμείνουμε στα του καιρού, καθώς βρισκόμαστε στον τελευταίο μήνα της άνοιξης, μία ανάσα από το καλοκαίρι. Όμως η καιρική αστάθεια συνεχίζεται στο νησί. Το τελευταίο 24ωρο είδαμε και αρκετές βροχές εδώ στο Ηράκλειο αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και η αλήθεια είναι, είχαμε έναν πολύ ήρεμο Απρίλιο όσον αφορά τις βροχές, ένα επίσης σχεδόν άνυδρο Μάρτιο και ξαφνικά μπήκε ο Μάιος για να δούμε βροχές. Ναι, αυτό πραγματικά ήταν η μεγάλη έκπληξη και ιδιαίτερα αυτό που έγινε προχθές την Παρασκευή, το οποίο δεν το βίωσε τόσο η Ανατολική Κρήτη και το Ηράκλειο βέβαια, το βίωσε περισσότερο εδώ η περιοχή των Χανίων και μάλιστα κάποια συγκεκριμένη περιοχή, όπου μία θα λέγαμε περίπτωση αρκετά έντονη έδρασε, θα λέγαμε και μη εύκολα δηλαδή να μπορεί να προγνωστεί, με αποτέλεσμα να δώσει 130 χιλιοστά ύψος βροχής σε λίγες ώρες σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, που είδαμε να συμβαίνουν βέβαια και αρκετά προβλήματα, καθώς επίσης και σε κάποιες περιοχές του Δήμου από Κόρονα. Αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Βέβαια, βροχές έχουμε δει στο νησί και σε πολλές περιοχές και αξιόλογες βροχές, θα λέγαμε, λίγο παραπάνω από αυτό που θα καθορίζαμε ως ποτιστικές βροχές. Πάντως, ακούσατε τα προβλήματα, τον προβληματισμό των ελαιοπαραγωγών στο βίντεο που παρακολουθήσαμε νωρίτερα, ότι η ανομβρία του χειμώνα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην επόμενη ελαιοκομική περίοδο και αυτή η βροχή, σε χθεσινό ρεπορτάζ που παρουσιάσαμε εδώ στην Κρήτη TV, δυστυχώς προκαλεί προβληματισμό, αλλά ευνοεί και τον περονόσπορο στην αμπελουργία. Ναι, κοιτάξτε, οπωσδήποτε κάθε τι που συμβαίνει, επειδή το συνδυάζουμε με την παραγωγή, κάποιο προϊόν έχει πρόβλημα, κάποιο άλλο ωφελείται, αλλά αυτά συνέβαιναν πάντοτε. Έτσι. Τώρα έχουμε μπει στο κομμάτι της παραγωγής και μόνο και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι θα έρθουν χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τη φύση, δηλαδή μας το έχει ξανακάνει, όπου θα έρθουν χρόνια επαναλαμβανόμενα ξηρά. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι τα ξηρά χρόνια είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια και μετά επανέρχεται ένα πιο βροχερό έτος για να αποκαταστήσει μια ισορροπία. Δυστυχώς όμως θα έρθει ένας άλλος κύκλος, ο οποίος ο κύκλος αυτός θα είναι με πολλά χρόνια ξηρότητας και θα μεσολαβούν κάποια χρόνια που θα έχουμε απλά νερό για την επιβίωση. Τώρα, θα έρθει αυτό... Όταν θα έρθει αυτό, καταλαβαίνετε ότι η αντιμετώπιση του θα είναι πάρα πολύ δύσκολη εάν δεν υπάρξουν μέτρα τα οποία θα προλάβουν μια τέτοια κατάσταση και βέβαια να δούμε και την παραγωγή κατά ποιο τρόπο μπορεί να σωθεί, γιατί θα έχουμε και άλλα προβλήματα φυσικά και στην αστική χρήση, καθώς επίσης και στο τουριστικό προϊόν. Εκεί θα προκύψουν μεγάλα προβλήματα και το βλέπουμε ήδη σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου τα προβλήματα δεν είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν και όλα βέβαια τα ρίχνουμε, το πιο εύκολο είναι να τα ρίξουμε στην κλιματική αλλαγή, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η κλιματική αλλαγή, έτσι το θεωρούμε. Αλλά δυστυχώς η κλιματική αλλαγή πάντα υπήρχε και πάντα έδινε στίγματα ξηρών και υγρών ετών. Θέλω να πάμε τώρα στα του καιρού με προγνωστικά στοιχεία. Μας αφήνει σιγά σιγά αυτή η ανοιξιάτικη αστάθεια, γιατί η θερμοκρασία δεν επηρεάστηκε και πολύ. Νομίζω ότι ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε φυσιολογικά και λίγο προς τα χαμηλά, γιατί μην ξεχνάμε τη νύχτα οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά χαμηλές και το ψύχος γινόταν ιδιαίτερα αισθητό, όχι μόνο στις παράκτιες ζώνες, αλλά ακόμα περισσότερο στην ενδοχώρα και τα ορεινά. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα οδεύουμε προς μια πολύ καλύτερη περίοδο. Αύριο Κυριακή θα είναι ανοιξιάτικο το σκηνικό του καιρού, ανοιξιάτικο λέγοντας ότι θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις. Οι πιθανότητες τώρα για κάποιες ορεινές, ημιορεινές περιοχές όπου πρόσκαιρα θα αυξηθούν οι νεφώσεις για να σημειωθεί κάποια τοπική βροχή, θα έλεγα ότι είναι πολύ περιορισμένη και μάλλον ως επιτοπλίστων καλός καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις θα το χαρακτήριζα. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τη βόρεια τάση τους, όχι όμως ενισχυμένοι. Θα κυμαίνονται στα 2 με 3 τοπικά και 4 μποφόρ, με εξαίρεση λίγο τις ανατολικές περιοχές του νησιού και τα νότια, μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει, θα λέγαμε, σε αυτά τα κανονικά και λίγο προς χαμηλά επίπεδα για τη νύχτα. Απόψε η νύχτα θα είναι και πάλι με ψύχρα. Ενώ αύριο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, κατά μέσο όρο στο νησί, στα νότια ελαφρά υψηλότερη. Όσον αφορά τώρα από Δευτέρα, έτσι για να δώσουμε το στίγμα της επόμενης εβδομάδας,
φαίνεται ότι σιγά σιγά περνάμε σε πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες. Εξαλείφεται, παραλείπεται πλέον η αστάθεια, καλός καιρός. Παρ' όλα αυτά, πρόσκαιρα θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, αραιές ή ψηλές όμως, χωρίς να προμηνύουν τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, με αυτό τον καλό καιρό και τους ανέμους να μην είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, θα είναι πάρα πολύ ασθενείς. Και μάλιστα η θερμοκρασία σιγά σιγά, εξαιτίας μιας θερμής εισβολής από τα νότια, κάθε μέρα θα ανεβαίνει και λίγο περισσότερο και από την Τετάρτη θα τη δούμε να ξεπερνάει ακόμα και τους 22 προς 24 και 25 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που μάλλον το κρατάει μέχρι και τέλος της εβδομάδας με αυτή τη θερμή μάζα να μπαίνει και λίγο ακόμα πιο έντονα. Άρα δεν είναι παρακινδυνευμένο να πούμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα μπορούσαμε να κάνουμε και τις πρώτες μας βουτιές. Είναι παρακινδυνευμένο, γιατί πράγματι φαίνεται ότι έτσι ολοκληρώνεται μέχρι την Παρασκευή ή το Σάββατο. Mm-hmm. Μετά μπαίνει ξανά λίγο κάποια ψυχρή μάζα, θα το δούμε όμως, είναι πολύ μακρινό και δεν αποκλείεται, όπως το λέτε κι εσείς, να δούμε μία νότα καλοκαιρινή, θα τη δείξει η επόμενη εβδομάδα και μακάρι βέβαια ίσως να συνεχίσει και το επόμενο Σαββατοκύριακο έτσι με μια σταθερότητα προς καλύτερες καιρικές συνθήκες. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας θέσω. Τις τελευταίες ημέρες, κύριε Λέκα, παρακολουθούμε σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στην Ισπανία να έχει πρωτόγνωρες υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την περίοδο. Δηλαδή στη Μαδρίτη ξεπέρασε ο υδράργυρος και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει περίπτωση αυτό να το δούμε γρήγορα και στην Ελλάδα, δηλαδή να το πω πολύ απλά. Είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πρόβλεψη η οποία δεν είναι παράλογη. Προφανώς, όταν συμπιέζεται ένα σύστημα και ξέρετε, ναι, αυτή τη στιγμή πράγματι, όπως το λέτε, η Ισπανία βιώνει θερμότερες συνθήκες. Γιατί όμως? Γιατί η θερμή αέρια μάζα εισβάλλει από την περιοχή της Ισπανίας, οθώντας όμως, δηλαδή σπρώχνοντας την ψυχρή μάζα από την κεντρική Ευρώπη να κατέρχεται προς εμάς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς εδώ έχουμε το κρύο, γι' αυτό και εμείς εδώ έχουμε και τις συνθήκες των βροχών. Αυτό κρατάει την ισορροπία στην ατμόσφαιρα. Κάποια στιγμή είναι προφανές ότι όσο συμπιέζεται η δικιά μας περιοχή του Νότου να παραμένουν οι μάζες ακίνητες ή θα λέγαμε οι θερμές να μην μπορούν να εκτονωθούν προς τα βόρεια, θα έχει σαν αποτέλεσμα η συμπίεση αυτή κάποια στιγμή να φέρει μία εκτόνωση, άρα θα εκτοξεύσει τις θερμές μάζες του Νότου προς τις δικές μας περιοχές mm-hmm. και συνακόλουθα θα δούμε τις θερμοκρασίες να είναι αρκετά πιο αυξημένες. Αυτό είναι ένα σενάριο, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αν δεν περνώντας ο χρόνος κάνουμε σωστές φερέγγιες προβλέψεις, γιατί ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να μην μοιάζει με τις Ισπανίες που είναι παρατεταμένο αυτό το κύμα. Πραγματικά, είναι εδώ περίπου μια ολόκληρη εβδομάδα, κύριε Λέκα. Ακριβώς. Εμάς εδώ μπορεί να κρατήσει λιγότερο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και το σενάριο, μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί και χειρότερο. Όλα αυτά μέσα στη φύση είναι πραγματικά η διατήρηση μιας ισορροπίας. Και αυτή η ισορροπία ευνοεί άλλες περιοχές και δυστυχώς καταδικάζει κάποιες άλλες. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.